42 χιλιόμετρα από την πόλη της Δράμας και μόλις 13 χιλιόμετρα από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα βρίσκεται το Νευροκόπη. Πάνω από 1.000 οικογένειες στο λεκανοπέδιο Νευροκοπίου, που είναι και η ιδιαίτερα μου πατρίδα, ασχολούνται επί δεκαετίες ολόκληρες με την καλλιέργεια της πατάτας, που είναι η μοναδική καλλιέργεια στην περιοχή εκείνη και από αυτήν από ζουν. Το Νευροκόπη που λέμε είναι το ψυγείο της Ελλάδος, αν θέλετε. Είναι το λεκανοπέδιο που το χειμώνα φτάνει στους 30 και στους 36 βαθμούς. Λόγω του υψομέτρου που έχει το λεκανοπέδιο, βγάζει ποιότητα. Η καλλιέργεια της πατάτας για την περιοχή μας είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι είναι το προϊόν το οποίο στηρίζει την τοπική οικονομία. Καλλιεργείται εδώ και δεκαετίες. Είναι το προϊόν το οποίο έχει δώσει ζωή πραγματικά στον τόπο, έχει οθήσει τους κατοίκους περιοχής μας να ασχοληθούν αποκλειστικά και μόνο με αυτό. Η καλλιέργεια της πατάτας εμφανίζεται στο λεκανοπέδιο του Νευροκοπίου στα μέσα της δεκαετίας του 1920. Στις αρχές της δεκαετίας του 1930 καταλαμβάνει έκταση 4.000 στρεμμάτων και η παραγόμενη ποσότητα απευθύνεται κυρίως στην αγορά των ομών Δράμας και Καβάλας. Εγώ θυμάμαι με τα ζώα που γίνονταν όλη η καλλιέργεια, αουργώνανε με τα ζώα, με τα αλέτρια βγάζανε τις πατάτες, με τη τσάπα που πίσω σκαλίζανε. Τα χέρια. Όλα ήταν χειροποίητα. Το 1960 η καλλιέργεια της πατάτας επεκτείνεται, ενώ σταδιακά εγκαταλείπεται η καλλιέργεια του καπνού, που ήταν μέχρι τότε η κύρια καλλιέργεια της περιοχής. Με την πατάτα μεγάλωσαν γενιές και γενιές και σπουδάσαμε για τα παιδιά μας. Ήταν δύσκολες εποχές τότε. Βέβαια, βοηθιόμασταν μεταξύ μας φίλοι, γείτονες όλοι. Πιστεύουμε ότι αυτό το προϊόν δίνει ζωή σε όλη την περιοχή. Αποτελεί έναν αποφασιστικό παράγοντα για την διατήρηση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού στην περιοχή. Και βέβαια να πούμε ότι βοηθούμε όλοι στη στήριξη του προϊόντος, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που μένουν πάνω στον Νευροκόπη, αυτοί οι σύγχρονοι ακρίτες, πρέπει να στηριχθούν και πρέπει να βοηθηθούν από την πολιτεία. Η πατάτα Νευροκοπίου είναι μονοκαλλιέργεια για την περιοχή. Απασχολεί το μεγαλύτερο μέρος του αγροτικού δυναμικού και συμβάλλει σημαντικά στην οικονομία του τόπου. Η καλλιέργεια της πατάτας είναι το στοιχείο αυτό που ουσιαστικά στηρίζει την τοπική οικονομία. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η καλλιέργεια. Τις χρονιές όπου μπορούμε να έχουμε μια πετυχημένη σοδιά, αυτό έχει αντίκτυπο και στην τοπική οικονομία. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα Λευκόγια, γίνεται συγκομιδή πατάτας που την έχουμε σπείρει τον Απρίλιο, ήρθε ο καιρός να την βγάλουμε. Εδώ στα Λευκόγια είμαστε περίπου 70-80 παραγωγοί και ασχολούμαστε μόνο με αυτό το προϊόν. Ιούνιο-Ιούλιο ποτίζουμε, ραντίζουμε. Και έρχεται ο καιρός, από 1-2 Σεπτεμβρίου αρχινάμε σιγά σιγά να βγάζουμε πατάτες. Η ποσότητα που βγαίνει κυμαίνεται 2-2,5-3 τόνους. Είναι ένα προϊόν γευστικό, η ποιότητα δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Θεωρείται ότι είναι από τις καλύτερες στον κόσμο λόγω του μικρού κλίματος το οποίο υπάρχει στην περιοχή εκείνη. Οι παραγωγοί είναι καλοί καλλιεργητές της πατάτας, γνωρίζουν τα μυστικά της καλλιέργειάς της, δεν χρησιμοποιούν πολλά φάρμακα. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι προσεγγίζει το να είναι οικολογική η καλλιέργεια στο λεκανοπέδιο Νευροκοπίου. Ένας βασικός παράγοντας που συντελεί στην ποιοτική υπεροχή της πατάτας του Νευροκοπίου είναι το καθαρό νερό. Στην προσπάθεια να βοηθήσουμε τόσο η νομαρχία όσο ο Δήμος του Νευροκοπίου αλλά και η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών επιτύχαμε την άρδευση του λεκανοπεδίου Νευροκοπίου με τον πιο σύγχρονο τρόπο
με κλειστό κύκλωμα, με πάρα πολύ καθαρό νερό και αυτό βοηθάει και στην ποιότητα. Το νερό για κάθε τόπο αποτελεί πλούτο. Έτσι και το φράγμα Λευκογείων αποτελεί ένα πλούτο για την περιοχή του Νευροκοπίου. Συμβάλλει στην καλλιέργεια της πατάτας, μειώνει το κόστος άρδευσης με αποτέλεσμα να μειώνει το κόστος παραγωγής, αυξάνει την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος, δηλαδή της πατάτας. Το φράγμα μπορεί να βοηθήσει όλη την έκταση του λουκανοπαιδίου, δηλαδή όπου πάει το δίκτυο. Η πατάτα περίπου είναι γύρω στα 30.000 τρέμματα τα τελευταία χρόνια, ενώ παλιότερα ήταν 18 με 20. Αμέσως βλέπουμε ότι η αύξηση αυτή είναι σημαντική. Όταν ολοκληρωθεί η συγκομιδή της πατάτας, το προϊόν μεταφέρεται σε κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους. Είναι κατασκευασμένες έτσι οι αποθήκες που να διατηρούν την ανάλογη θερμοκρασία που χρειάζεται η πατάτα για να συντηρηθεί. Ο χώρος αυτός που βλέπετε μπορεί να κρατήσει μέσα γύρω στους 350 τόνους πατάτες. Η θερμοκρασία πρέπει να κυμαίνεται από 10 μέχρι 3 βαθμούς Κελσίου. Έτσι καταφέρνουμε την καλή συντήρηση και την καλή ποιότητα της πατάτας. Στη μονάδα τυποποίησης που λειτουργεί στην περιοχή, το προϊόν συσκευάζεται και προωθείται στην αγορά. Η τυποποίηση του προϊόντος της πατάτας είναι κάτι βασικό για μας, γιατί πιστεύω ότι εξυπηρετούμε δύο σκοπούς. Τον παραγωγό και ένα δεύτερο ότι ο καταναλωτής πρέπει να είναι σίγουρος ότι το προϊόν που παίρνει από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νομούδρα μας είναι ελεγμένο, γιατί η Ένωση διαθέτει εδαφολογικό, διαθέτει 10 γεωπόνους και έτσι φτάνει σε σημείο ο παραγωγός να μην ρίχνει λίπασμα επιπλέον και έτσι μπορεί να είναι σίγουρος ο καταναλωτής ότι παίρνει και ποιότητα αλλά ταυτόχρονα διασφαλίζει και το θέμα της υγείας και του εαυτού του και το ίδιο των παιδιών του. Έχει την ονομασία προέλευσης και την ελληνική και την ευρωπαϊκή η πατάτα Νευροκοπίου. Αυτό ακριβώς κάνει η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών και πιστεύουμε σιγά σιγά και όλοι οι παραγωγοί θα έρθουν και θα αγκαλιάσουν την Ένωση και αυτοί να πουλάνε, αλλά ταυτόχρονα και ο καταναλωτής όταν αγοράζει να ξέρει τι αγοράζει. Ναι, στην τυποποίηση, μας αρέσει η τυποποίηση γιατί με τον τρόπο αυτό πετυχάνουμε και την καλή ποιότητα και την ονομασία που έχουμε εξασφαλίσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα απ' όλα, επιθυμία όλων των εμπλεκόμενων σε αυτή τη διαδικασία, παραγωγών και φορέων της περιοχής, είναι κάποια στιγμή να δούμε το προϊόν της πατάτας να κερδίζει την θέση που του αξίζει στην ελληνική αλλά και στην ευρωπαϊκή αγορά, εφόσον είναι ένα προϊόν το οποίο διαθέτει και τα ανάλογα πιστοποιητικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος μας είναι, με τις βάσεις που έχουμε βάλει και με τη μονάδα που διαθέτουμε, η πατάτα Νευροκοπίου να γίνει γνωστή και να μπει στις μεγαλύτερες αγορές του εξωτερικού. Εμείς, σαν νέοι της περιοχής, έχουμε ένα όραμα να μπορέσουμε να κάνουμε το προϊόν μας όσο το δυνατόν περισσότερο γνωστό, γιατί πραγματικά το αξίζει. Και ελπίζουμε ότι με μια σωστή στρατηγική θα μπορέσουμε να το προβάλλουμε και να το προωθήσουμε όχι μόνο στην Βόρεια Ελλάδα, πολύ περισσότερο στη Νότια, στο Κέντρο, στην Αθήνα και γιατί όχι και στις ευρωπαϊκές χώρες. Πρώτη πατάτα Νευροκοπίου γιατί είναι επώνυμη, έχει τη δική της ταυτότητα και είναι η καλύτερη που υπάρχει στον κόσμο. Έχουμε υποχρέωση να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, έτσι ώστε αυτή η πατατοπαραγωγή του Νευροκοπίου να μείνουν στον τόπο τους, να συνεχίσουν να φυλάνε θερμοπύλες, να συνεχίσουν να παράγουν αυτό το προϊόν που έχει ταυτιστεί με το εισόδημα, το οικογενειακό, με την ύπαρξή τους, με την ζωή τους. Και βέβαια όλοι εμείς οφείλουμε πολλά στους παραγωγούς, στους πατατοπαραγωγούς του Νευροκοπίου
και καταβάλουμε μια σημαντική προσπάθεια έτσι ώστε μέσα από τη στήριξη του προϊόντος να στηρίξουμε τη δική τους τη ζωή.